Είναι προσβλητική ερώτηση το 2017 σε έναν άνθρωπο, ήταν άντρα στη γυναίκα, ασυνοδεύεται από άντρα ή από γυναίκα, δηλαδή από άνθρωπο του ιδίου φίλου, είναι προσβλητικό? Θεωρείτε πως δεν είναι? Ερωτώ εσένα, ναι. Εγώ βεβαίως για να ρωτάω θεωρώ πως δεν είναι. Δεν ήθελα να κάνω καμία διαμάχη. Όχι μόνο δεν θεωρώ πως δεν είναι, θεωρώ πως είναι εντελώς προσβλητικό να το θεωρείς προσβολή ή οποιοδήποτε άλλος. Αν... Εσύ είσαι προσβλητικός, όχι εγώ. Αν μου επιτρέπετε, για να ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό, να τονίσω μάλλον γιατί... Εσύ ίσως... Νίκο, δεν σου πέφτει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή. Αν μου επιτρέπετε, μιλάω, Νίκο, γιατί είμαστε στο τηλεοπτικό κοινό. Δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου. Θα σε παρακαλέσω πολύ όμως, γιατί είμαστε στο τηλεοπτικό κοινό και είμαστε στον αέρα της τηλεόρασης. Αλλά δεν μιλάω με σένα, ναι. Θα πρέπει να εκφράσω την άποψη. Δεν μιλάω με κανένα, μιλάω με χιούμορ. Μην με διακόψει ξανά ποτέ κανένας όταν μιλάω. Όπως δεν για χιούμορ. Ερώτησε, σε ρωτάω. Δεν μιλάω ούτε σε σένα, ναι. Ούτε σε έναν. Μιλάω σε σένα, ναι. Πολύ απλά. Χαμηλώνω τόνους. Μιλάω σε σένα. Θεωρείς λοιπόν ακόμα ότι είναι προσβλητική αυτή η ερώτηση? Διότι δεν απαντάς σε μένα, απαντάς στην Ελλάδα που σε ακούει αυτή. Όταν μας βλέπουν 15 χρονών παιδιά από κάτω, ναι, θεωρώ πως. Άρα είναι. Δηλαδή είναι προσβολή ομοφιλοφιλία? Όχι, όχι, να μην το κάνουμε. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Παρακαλώ. Όχι, να μην μπούμε σε σεξουαλικές τοποθετήσεις σε αυτήν την εκπομπή. Παρακαλώ, να ολοκληρωθεί εδώ. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι, Ναταλία. Δεν καταλαβαίνω. Διακόπτεις εμένα, εσύ διακόπτεις εμένα. Πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν υπάρχει αυτό. Αν μου επιτρέπεις, πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Μιλάω, εσύ διακόπτεις εμένα. Πρέπει να προχωρήσουμε στη ροή. Εσύ διακόπτεις εμένα. Πρέπει να σεβαστούμε τη ροή της εκπομπής. Εσύ διακόπτεις εμένα και καθορίζεις το πόσο θα μιλήσω. Παρακαλώ τότε. Παρακαλώ. Μπράβο. Πες συγγνώμη. Παρακαλώ, πες συγγνώμη. Δεν ζητάω συγγνώμη από τον αέρα της τηλεοπτικού προγράμματος. Όχι. Παρακαλώ. Όχι. Δεν θα πει συγγνώμη. Όχι. Άρα τι πρέπει να πω εγώ, συγγνώμη? Ναι, στο λένε όλοι. Συγγνώμη. Στο λένε όλοι. Ό,τι θέλει ο κόσμος. Νίκο, σε παρακαλώ πολύ. Νίκο, σε ξέρω 30 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι. Ζητώ συγγνώμη. Νίκο, σε παρακαλώ πολύ. Μην κάνεις τόσο εγωιστικά τα πράγματα. Σε ρωτάω κάτι.